αύριο στην αίθουσα Μίκης Θεοδωράκης, στο παλιό Τελωνείο, στην πλατεία Κατεχάκη, και ώρα 12 η ώρα. Μας περιμένει, είμαστε καλεσμένοι όλοι οι εμπλεκόμενοι του πρωτογενή τομέα. Μας περιμένει ο Υπουργός. Ο Υπουργός όμως, κυρία Δουλγέρα, κατεβαίνει με άδεια χέρια. Και όταν κατεβαίνει με άδεια χέρια, τότε υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε πολλά κενά. Το πρώτο κενό, κυρία Δουλγεράκη, ναι, είναι ότι η ΚΑΠ έπρεπε να διαπραγματεύεται τώρα και μήνες. Και να έχουμε τον αρχικό σχεδιασμό εμείς, να το μελετήσουμε, να δώσουμε τις προτάσεις μας στη δημόσια διαβούλευση και μετά να κατεβεί ο Υπουργός και να πει ότι για την ιδιαιτερότητα της περιφερειακής ενότητας Κρήτης, έχουμε 13 περιφέρειες, κυρία Δουλγεράκη, και η κάθε περιφέρεια έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Άλλο ο ελοκαλλιεργητής της Πελοποννήσου, άλλο ο ελοκαλλιεργητής της Γιάννου. Άλλο ο αμπελοκαλλιεργητής της Καβάλας, άλλο ο αμπελοκαλλιεργητής των Αρχανών. Άλλο ο κτηνοτρόφος του Ρεθύμνου και άλλο ο κτηνοτρόφος της Λάρισας, της κεντρικής Μακεδονίας. Όλα αυτά πρέπει να κατέβει ο Υπουργός με την ιδιαιτερότητα που λέγεται Κρήτη, με το ανάγλυφο της Κρήτης, και εκεί πάνω να έχουμε σχεδιάσει μία σωστή πρόταση, και αυτή την πρόταση να την υιοθετήσει και ο ίδιος ο Υπουργός και με τη σειρά της κυβέρνηση και μετά να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να έχουμε σωστές λύσεις στον πρωτογενή τομέα. Χιλιάδες τυριά απούλητα. Οι κτηνοτρόφοι πραγματικά αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Οι ελαιοκαλλιεργητές, που είναι η ναυαρχίδα μας, σοβαρά προβλήματα. Στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο έχασε το 55% και θα χάσει και 10 τώρα και θα πάμε σε 65 και θα το επικροτούμε και θα παίζουμε παλαμάκια. Όχι, κυρία Δουλγεράκη. Υπάρχουν αδικίες από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο που πρέπει να διορθωθούν σε αυτή την προγραμματική περίοδο. Έχουμε συνδεδεμένες ενισχύσεις που παίρνονται από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο σε ένα προϊόν όπως είναι η σταφίδα, και η δικιά μας σταφίδα δεν την παίρνει. Την παίρνει μόνο η μαύρη Κορινθιακή. Γιατί τότε βρεθήκαν οι βουλευτές της Κορίνθου, της Πελοποννήσου, καταθέσανε την πρόταση, την υιοθέτησε η τότε κυβέρνηση και σήμερα είναι απ' έξω η δικιά μας, η Ξανθιά, η Αρχόντισσα. Όταν μιλάμε με τον πρόεδρο της Παναγιάς... Μπράβο στους βουλευτές της Πελοποννήσου που ήταν η δική μας. Μπράβο. Ερώτημα. Μέσα από τη δικιά σας εκπομπή, κυρία Δουλγεράκη, πριν από 3 χρόνια ήμουνα στην Αθήνα και με πήρατε τηλέφωνο και σας είπα: πάω να δούμε το κομμάτι που λέγεται σταφίδα. Και δυστυχώς, θα το πω και πολύ απλά και λαϊκά, φάγαμε πόρτα, γιατί ήδη είχαν καταθέσει πρόταση στη συνδεδεμένη ενίσχυση για τη μαύρη την Κορινθιακή και απορρίψανε τη δικιά μας, την Σουλτανίνα, τη σταφίδα. Σας φέρνω παράδειγμα. Κτηνοτρόφους, αγελαδοτρόφοι, πολύ καλή αντιμετώπιση στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, ελαιοπαραγωγή, κακή αντιμετώπιση στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, χάσανε το 55% και έρθε τώρα ο Υπουργός και λέει χάνουμε και το 10 πάνω στο 65, γιατί θα πρέπει να δούμε και το ιστορικό δικαίωμα που έρχεται από το πριν το 15. Λοιπόν, ερχόμαστε στους αμπελοκαλλιεργητές ακριβώς το ίδιο. Το νησί έχει ιδιαιτερότητες. Ο κτηνοτρόφος του νησιού, ο αμπελοκαλλιεργητής του νησιού, τα υπαίθρια κυπευτικά, τα κυπευτικά που είναι μέσα θερμοκήπια, η ελαιοκαλλιέργεια του νησιού πρέπει να αντιμετωπιστεί τελείως διαφορετικά από ό,τι αντιμετωπίζεται στη στερεά Ελλάδα και σε νησιά του Αιγαίου και σε όλη μας τη χώρα. Έχουμε δικές μας ιδιαιτερότητες. Νέες καλλιέργειες μπαίνουν στο παιχνίδι. Αυτές οι καλλιέργειες δεν πρέπει να στηριχτούν. Το αβοκάντο κάνει μια τρελή κούρσα. Τα Χανιά που θα είναι αύριο ο Υπουργός, οι Χανιώτες θα το θέσουν στο τραπέζι. Τι γίνεται για το αβοκάντο? Μπορεί στο νομό Ηρακλείου να το φλερτάρουμε και να βάζουμε μικρές καλλιέργειες τώρα, αλλά οι Χανιώτες παίρνουν μια τεράστια υπεραξία και βγάλουν χιλιάδες τόνους αβοκάντο. Μάλιστα. Δεν πρέπει να επιδοτηθεί. Σωστά. Άρα αυτά τα 19,3 δις ευρώ που λέει ο Υπουργός δεν λένε τίποτα. Τα αρωματικά φυτά της Κρήτης, κυρία Δουλγεράκη, δεν πρέπει να επιδοτηθούν. Η σταφίδα μας δεν πρέπει να ξαναβρει
το δρόμο της. Και είπα πριν ότι μιλούσα με τον πρόεδρο της Παναγιάλιας Ενώσεως. Να σας δώσω ένα στοιχείο για να καταλάβετε. 16.000 τόνους εξαγόσιμο προϊόν και 20.000 τόνους από το εξηγαγεία. Άστε την περσινή χρονιά, ήταν μια κακή χρονιά. Δεν μπορούν να πουληθούν οι σταφίδες, είναι μέσα στις αποθήκες κτλ. Μιλάμε πριν κορονοϊού, από το 19 και πριν. Λοιπόν, κάνει μια τρελή κούρσα το προϊόν. Διατροφικά είναι υπερτροφή, είναι στα σούπερ φρούτα. Όλα αυτά πρέπει να κάτσουμε κάτω να τα σχεδιάσουμε. Τελικά θέλουμε λάδι, το θέλουμε, ωραία. Επιδότησε 5 κωδικούς και πάμε στο μεγάλο ζητούμενο του σήμερα. Η νέα προγραμματική περίοδος στην Κρήτη, κυρία Ντουγεράκη. Δεν πρέπει να παντρευτεί με αυτό τον έρμο, τον τουρισμό επιτέλους. Όταν εμένα έρχονται 7 εκατομμύρια τουρίστες στο νησί μου το 19 και τα δικά μου προϊόντα δεν πουλούνται. Δεν μπορούμε να πουλήσουμε το εξαιρετικό μας τυρί. Δεν μπορούμε να πουλήσουμε το εξαιρετικό μας λάδι. Δεν μπορούμε να πουλήσουμε τα κυπευτικά μας, τα σταφύλια μας. Όλα αυτά τα εξαιρετικά προϊόντα που βγάζει το νησί και πάρα πολλά που τα ξεχνάω και ζητάω συγγνώμη. Όλα αυτά τα εξαιρετικά προϊόντα που βγαίνει η κυρία Δουλγεράκη δεν πρέπει να μπουν στη νέα ΚΑΠ. Δεν πρέπει τελικά η νέα ΚΑΠ να κάνει τον κουμπάρο ανάμεσα στο τριτογενή, δευτερογενή και πρωτογενή τομέα. Η νέα ΚΑΠ δεν πρέπει να επιδοτήσει τον ξενοδόχο να παίρνει προϊόντα. Η νέα ΚΑΠ δεν πρέπει να επιδοτήσει με συνδεδεμένη ενίσχυση στον παραγωγό όταν παραδίδει προϊόντα στον ξενοδόχο. Και τι θέλω να πω. Θέλω να πω το εξής. Ότι ένας ξενοδόχος με το πολύ με την πολύ μεγάλη συρρήκνωση που έχει στα τιμολόγια του με τους βραχιολάτους πελάτες και όλα αυτά, αναγκάζεται ο άνθρωπος και δεν χρησιμοποιεί το χρυσό που λέγεται κριτικό ελαιόλαδο παρά μόνο σε συγκεκριμένες γωνίες του μαγαζιού του, όπως είναι η ελληνική κουζίνα κτλ. Λοιπόν, λάδι, τιμή ασφαλείας, 2,5 ευρώ. 2,5 ευρώ, πολύ χαμηλή τιμή. Συμφωνώ, πάρα πολύ χαμηλή. Δεν μπορούμε να το μαζέψουμε, όχι να το καλλιεργήσουμε. Όταν εγώ όμως δώσω τιμή ασφαλείας 2,5 ευρώ το λάδι μου στον ξενοδόχο, που θεωρώ ότι είναι μια καλή τιμή, και επιδοτηθεί και ο ξενοδόχος και το λάδι αυτό του έρθει στα 2 ευρώ, που είναι τζάμπα για το χρυσό το δικό μας. Και εγώ σαν παραγωγός πάρω μια επιδότηση επί του κιλού και πάω στα 3, 3.20, 3.40, είμαι ικανοποιημένος. Γιατί θα ξέρω ότι κάθε χρόνο η τιμή μου θα παίζει από το 3.20 μέχρι το 3.5 ευρώ. Μέσα σε 5 λεπτά βάλατε όλη την ατζέντα κάτω ή σχεδόν όλη την ατζέντα. Λοιπόν, ξέρετε τι θα κάνουμε, το αφήνουμε ανοιχτό. Να έρθει ο Υπουργός, εγώ κράτησα αυτά που είπατε, γιατί πραγματικά είναι μια μεγάλη κουβέντα που θα γίνει. Αφήστε να δούμε τι θα γίνει αύριο σε αυτές τις διαδικτυακές τις επαφές που θα έχετε μέσα στο συγκεκριμένο χώρο από την περιφέρεια Κρήτης που έχετε κληθεί να βρίσκεστε κλπ. Και το πάμε Τετάρτη, να δούμε την Τετάρτη και να τον ανοίξουμε αυτό το φάκελο μετά τις 9. Το κλείνουμε από τώρα για να δούμε... Αυτό που είπατε, έρχεται με άδεια χέρια. Δεν έγινε καμία διαβούλευση για την κοινή αγροτική πολιτική. Οι καλλιτές του νησιού σήμερα δεν γνωρίζουμε την ατζέντα του Υπουργού. Καλύτερα του είναι να μην κατέβει ο Υπουργός.